Καλησπέρα σε όλους. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν δεν είχαμε την πανδημία και θα μπορούσαμε να γεμίσουμε την αίθουσα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους όσοι ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα για μια σπουδαία δουλειά που νομίζω ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε σήμερα. Αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αγαπητέ φιλάγγελε του Πανεπιστημίου Πειραιά, κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Χονδροκούκη, ο δήμαρχος που αυτή τη στιγμή μας βλέπει διαδικτυακά και είναι ο οικοδεσπότης μας, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, κύριε Πιτσιλή, κύριε Αλεξιάδη, κύριε Δρίτσα, λόγω μασκούν, δεν πιστεύω να ξέχασα κανέναν βουλευτή, αγαπητοί πρόεδροι των επιμελητηρίων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης των κοινωνικών εταίρων, μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί πρόεδροι της ΕΣΕΒΕ, φίλε μου Γιώργο Καβαθά, κύριε Μαθιέ, πρόεδρο των βιομηχάνων Αθηνών Πειραιός. Μιλάμε για την απόλυτη πλειοψηφία των επιχειρήσεων της χώρας, ενώ εξετάζεται ο ρόλος της τεχνολογίας των επιχειρήν, που όσο περνά ο καιρός γίνεται όλο και πιο σημαντικός εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ επιγραμματικά σε αυτό που αποκαλούμε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εργάνη, ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μας είναι το λιανικό εμπόριο, το οποίο απασχολεί το 13,39% του συνόλου των εργαζομένων. Ακολουθούν η εστίαση με 10,87%, το χοντρικό εμπόριο με 9,83%, η εκπαίδευση με 4,92% και η βιομηχανία τροφίμων με 4,59%. Μιλάμε δηλαδή για τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας μας, η οποία έχει πληγεί βαρύτερα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Είναι γεγονός ότι με την εμφάνιση του κορονοϊού, η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη ποικίλων μέτρων στήριξης επιχειρηματικότητας. Είναι γνωστά στους ανθρώπους της αγοράς και είμαι βέβαιος ότι θα αναφερθούν σε αυτά και οι υπουργοί που έχουμε σήμερα τη χαρά, εκτός του κ. Σταϊκούρα, θα παρέμβει στη συνάντησή μας και ο κ. Γεωργιάδης, να φιλοξενούμε στην εκδήλωσή μας. Παράλληλα, επειδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας με στόχο να βοηθήσει τη διαδικασία ανάκαμψης των οικονομιών κρατών μελών. Είναι αυτό που ονομάζουμε τα μέτρα για τον COVID. Μεγάλο μέρος της ελπίδας μας ως χώρα για το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση τα επόμενα χρόνια το εναρποθέτουμε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα προβλήματα που προκάλεσε και που συνεχίζει να προκαλεί η πανδημία είναι γνωστά. Αυτό όμως που αναδεικνύεται από τη μελέτη είναι ξεχωριστή βαρύτητα που αποκτά για το επιχειρήν η ψηφιακή τεχνολογία. Η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή βοηθά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα νέο ψηφιακό δίκτυο. Παράγοντας που είναι καθοριστικός για να ανταποκριθούν αυτού του είδους επιχειρήσεις στον αυξημένο ανταγωνισμό και για να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε μεγαλύτερες αγορές. Και βέβαια, να εφαρμοστούν με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας νέες καινοτόμες προτάσεις. Όλα έχουν αλλάξει γύρω μας εξαιτίας της τεχνολογίας και αυτό επηρεάζει και το πώς ασκείται πλέον το επιχειρήν. Σύμφωνα με την έρευνα, το 76% των μικρομεσαίων διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό που σε ποσοστό πάνω από 80% χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι η βιωσιμότητα αλλά και η πρόοδος των επιχειρήσεων εξαρτώνται από την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Είναι πραγματικά ελάχιστο το ποσοστό, μόλις 2,7% όσων θεωρούν ότι δεν απαιτείται η αναβάθμιση των τεχνολογικών τους υποδομών. Το πόσο σημαντικό είναι το διαδίκτυο φαίνεται και από τις αλλαγές που καταγράφονται στην αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας. Επιτρέψτε μου εκτός κειμένου να σας πω, γιατί έχει σημασία για την ανάπτυξη του 2020-2021, το 2018 το ηλεκτρονικό εμπόριο είχε 4,5 δις. Το 2021 έφτασε στα 14 δις. Αυτό σημαίνει ότι όλο το μεγαλύτερο κομμάτι δεν έγινε οριζόντια, αλλά έγινε κυρίως, όπως έχω πει στον Υπουργό, από λίγες επιχειρήσεις που ήταν οργανωμένες, που είχαν τα κεφάλαια, καθώς και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά για να μην υπάρξει υπέρμετρη επιβάρηση στο καλάθι της νοικοκυράς. Κλείνοντας, θα απευθυνθώ και προς τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για τις προοπτικές ευρύτερης συνεργασίας. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και γενικότερα τα επιμελητήρια της χώρας επιδιώκουν την ευρύτερη συνεργασία σε διάφορους τομείς, καθώς μόνο ωφέλη μπορεί να έχει για τις τοπικές οικονομίες, ενώ ειδικά για τη φοιτητική νεολαία μπορεί να ανοίξει δρόμους που αυτή τη στιγμή δεν φαντάζονται οι νέοι μας και οι νέες μας. Εμείς ως επιχειρηματική κοινότητα χρειαζόμαστε στις γνώσεις τους, στις νέες τεχνολογίες και τη φρέσκια τους ματιά απέναντι στα πράγματα και η νέα γενιά μπορεί να πάρει ειδικές γνώσεις και εμπειρία από εμάς τους παλαιότερους. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία ξανά ιδιαίτερα τον Πρίτανη και τον Αντιπρίτανη στην εκπόνηση αυτής της πολύ σημαντικής μελέτης. Περιμένουμε να δούμε την παρουσίαση που ακολουθεί
Αλλά δεσμεύομαι και ως Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης, αλλά και ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι θα συνεχίσουμε τη μάχη να ξεπεράσουμε την κρίση και να μπούμε οριστικά σε τροχιά ανάπτυξης. Πριν σας ευχαριστήσω, το θεωρώ χρέος μου, γιατί ήθελα να είναι όλοι, επειδή είναι από πολύ μακριά, να ευχαριστήσω και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων που είναι σήμερα μαζί μας. Είναι ο Τάσο Καπνοπόλης, είναι ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης. Είναι ο Σωτήρης Γιαδαρέσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Λευκάδας. Είναι ο Γιάννης Οτρουπής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Αρκαδίας. Είναι ο Γιάννης ο Μπούρης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Πρέβαζας. Είναι ο Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ο Δημήτρης. Κόλλησα, Δημήτρη. Ο Βαριάμης. Ξέχασα κανένα πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.